πάμε στα Χανιά. Εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη το μουσικό φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης. Και πάμε πρώτα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παιδική κερκυραϊκή χοροδία Άγιος Σπυρίδων. Ένα απόσπασμα από τη Θεία Λειτουργία του Ιωάννη Χρυσοστόμου σε μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό το απόσπασμα από την παιδική χοροδία, την κερκυραϊκή χοροδία Άγιος Σπυρίδωνας. Μαρίνα Μανδακάκη, είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο πλούσιο έργο του μεγάλου αυτού δημιουργού και συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Μίνα, καλώς ήρθατε στα Χανιά. Είναι φτωχά τα λόγια, αν συμφωνείς, Ελένη, να σου περιγράψω τα συναισθήματα που κυριάρχησαν εδώ μέσα, στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου. Ανάταση ψυχής, δέηση, πάρα πολλά όμορφα συναισθήματα. Δίπλα μου έχω τη μαέστρο, την κυρία Καλιαρίδου. Είναι ο άνθρωπος που οδήγησε αυτή τη χοροδία στα βραβεία και στις πολλές διακρίσεις. Θα μας εξηγήσει τι ακούσαμε. Καλό μήνα. Σας μιλάμε από τα Χανιά. Μόλις πραγματοποιήθηκε η μοναδική αυτή συναυλία της παιδικής νεανικής χοροδίας Άγιος Σπυρίδων από την Κέρκυρα. Είμαστε καλεσμένοι στο φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης προκειμένου να ερμηνεύσουμε, όπως και κάναμε ήδη, το μοναδικό και σπάνιο έργο του συνθέτη, την μελοποιημένη Θεία Λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Το έργο αυτό το έγραψε ο συνθέτης για παιδική χοροδία, για χοροδία ομοίων φωνών. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που καθ' ολοκληρία το έργο αυτό το ερμηνεύουμε. Ήταν μεγάλη μας η συγκίνηση από την υποδοχή και αποδοχή του κόσμου εδώ στα Χανιά. Ένδειξη, μικρή ένδειξη του μεγαλείου που νιώσαμε, το παρατεταμένο χειροκρότημα του κοινού, αλλά και το ενδιαφέρον να ακούγονται σε αυτό το έργο. Σε τρεις πόλεις, Ελένη, όχι τυχαία επιλογή, έχουν εμφανιστεί η παιδική χοροδία. Ναι, πρωτοψάλαμε αυτή την λειτουργία στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα, από όπου και είμαστε βέβαια, και μιας και είμαστε και υπό την αιγίδα της Μητροπόλεως Κέρκυρας, είχαμε την ευκαιρία να το ψάλουμε μέσα στο προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνος. Μετά τον Απρίλιο του 2024, προσκεκλημένη του Μουσικού Σχολείου Χίου, ψάλαμε την ίδια λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό της Χίου, στη γενέτειρα του Μίκη Θεοδωράκη, και τώρα αξιωνόμαστε να ψάλουμε αυτή τη λειτουργία στον τόπο όπου κοίταται αιώνια ο Μίκης Θεοδωράκης. Και αύριο, Ελένη, θα βρίσκονται και στο μνημόσυνο του συνθέτη. Ναι, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να ψάλουμε γύρω από τον τάφο του μεγάλου συνθέτη το «Μετά των Αγίων» που ο ίδιος έγραψε από την ακολουθία «Εισκεκοιμημένους» για παιδική χοροδία σολίστ, σε μια μικρή επεξεργασία του καθηγητή Ευστάθιου Μακρύ, και το «Αιωνία η μνήμη». Επίσης θα τραγουδήσουμε το «Ροδόσταμο» ακαπέλα. Μαρίνα, τι άλλο περιλαμβάνει το φεστιβάλ? Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται αύριο, 11:30 στο Γαλατά. Θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δέηση και θα κλείσει αύριο το απόγευμα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει το πολιτικό μνημόσυνο. Εδώ θα βρίσκεται ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο υφυπουργός νησιωτικής πολιτικής, που πρέπει να σας πω ότι παρίστατο, διότι βοήθησε πολύ στο να γίνει. Βεβαίως, η παρουσία του κυρίου Γκίκα ήταν μεγάλη μας τιμή. Ο ίδιος βοήθησε πάρα πολύ στη μετακίνηση της χοροδίας εδώ, διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
μεγάλο το κόστος. Ευχαριστούμε τον Υφυπουργό μας και ευχαριστούμε φυσικά και όλη τη διοργάνωση, όλους τους διοργανωτές εδώ στα Χανιά για την υπέροχη φιλοξενία που μας έχουν. Έτσι λοιπόν το φεστιβάλ που ξεκίνησε από την Τετάρτη ολοκληρώνεται αύριο και ήταν πολλές εκδηλώσεις με ιδιαίτερη τη σημερινή, πρέπει να σου πω, Ελένη. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.